Τα πατέ. Κάτι λέμε. Λέμε και... Γεια σου, Λένα, με τα υπέροχα μάτια. Ευχαριστώ. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Αχ, τι προλάβατε να πείτε. Συγγνώμη που κόλλησα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα τα παπούτσια που φοράς. Δεν τα είχα ξαναδεί έτσι αυτό το στυλ. Ξέρεις ότι πια δεν μπορώ να φορέσω τίποτα άλλο εάν δεν είναι να κολλάει στο πάτωμα. Και δεν έμεινα στο τακούνι, έμεινα στο σχέδιο που δεν έχεις ξαναβάλει κάτι που μου θυμίζει έτσι λίγο μαροκίνικα πασούμια. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Ναι, 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 πολύ ωραίο είναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όχι, λέγαμε για πολλά και διάφορα, αλλά κυρίως τις 50 αποχρώσεις του γκρι. Δηλαδή, μόνο γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Κοίταξε, είναι αυτές οι μέρες, τώρα τελευταίο δεκαήμερο, όλο αυτό συζητάμε γενικότερα παντού. Ναι. Και είδες ότι ακόμα και η αναμονή με τις προπολίσεις των εισιτηρίων που για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ πριν βγει μια ταινία, να έχει πουλήσει, όπως είπες, μόνο στα Βίλα τις 25.000 όχι, εισιτήρια. Είναι εξαιρετικά σπάνιο γιατί οι Έλληνες δεν είναι του προ. Είναι του τελευταία στιγμή. Και εντάξει, μωρέ, θα βρούμε. Σιγά μην δεν βρούμε. Ναι, ειδικά στο σινεμά είναι. Oh, δεν υπάρχει αυτό που λες. Ναι. Ρε Σιλένα μου, τι μάτια είναι αυτά. Σε ψεύτηκα. Δηλαδή είναι και λίγο τρομακτικά. Είναι πολύ φωσφοριζέ διάφανα. Και τα πια μιλάει. Μα και εσύ είναι υπέροχο. Δεν έχουμε ίδιο χρώμα. Και μπλε με μπλε. Έχει μεγάλη διαφορά η γαλάζιο με γαλάζιο. Το δικό σου μάτι είναι αυτό που σου λέω. Φωσφορίζει. Είναι περίεργο γατίσιο. Δεν ξέρω. Είναι λίγο. Δεν είναι περίεργο χρώμα. Ελουροειδές. Έτσι, πολύ... Ναι. Ελουροειδές. Ναι. Κάτσε να κάτσω πιο μακριά, σε βλέπω λίγο έτσι, από απόσταση, να το ευχαριστηθώ καλύτερα. Καταρχήν, καλώς μας ήρθες, μιλάμε για τη